Άλλος ένας μήνας έφτασε στο τέλος του, γι' αυτό και εγώ σήμερα θα σας δείξω τα αγαπημένα για το μήνα Μάρτιο. Πάμε να ξεκινήσουμε! Το πρώτο προϊόν που εγώ ξεχώρισα για το μήνα Μάρτιο είναι ο όφρος καθαρισμού της Αβέν, ο οποίος είναι για μάτ αποτέλεσμα και νομίζω πως και για τους επόμενους μήνες θα είναι ένα από τα αγαπημένα προϊόντα μου, μιας και κάνει απίστευτη δουλειά, απομακρύνει πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ και μπορώ να σας πω ότι όντως αφήνει για αρκετές ώρες το πρόσωπό μου μάτ. Το επόμενο προϊόν είναι το αδερφάκι του όφρου καθαρισμού, είναι η κρέμα η οποία και αυτή έχει μάτ αποτέλεσμα, την οποία και αυτή τη λάτρεψα για το μήνα Μάρτιο, μιας και κάνει απίστευτη δουλειά, πραγματικά αφήνει μάτ αποτέλεσμα και όσες κοπέλες έχετε λίπαρο δέρμα όπως εγώ, να τη δοκιμάσετε. Το προϊόν για τα μαλλιά που ξεχώρισα για αυτό τον μήνα είναι το Tiki Tahiti, το οποίο είναι ένα λάδι και για μαλλιά αλλά και για σώμα, το οποίο το γνώρισα μέσω του Beauty Test Box και να σας πω όσες δεν το έχετε πάρει ποτέ στα χέρια σας ότι νιώθω πως ο παράδεισος είναι κλεισμένος μέσα σε αυτό εδώ το μικρό μπουκαλάκι. Πραγματικά έχει μια απίστευτη μυρωδιά, ένα απίστευτο άρωμα το οποίο δεν μπορώ ακριβώς να το προσδιορίσω τι ακριβώς είναι, αλλά κάνει και πάρα πολύ δουλειά, ενυδατώνει απίστευτα τα μαλλιά μου. Και το χρησιμοποιώ και σαν μάσκα. Το αφήνω για αρκετές ώρες στα μαλλιά μου. Εγώ να σου πω ότι το βάζω και από τη ρίζα και επειδή έχω λιπαρό δέρμα, δεν έχω δει κάποια διαφορά. Απλώς κάνω 3 λουσίματα μετά. Και στους αγκώνες μου που το έχω δοκιμάσει, μπορώ να σου πω ότι κάνει απίστευτη δουλειά. Ενυδατώνει απίστευτα ακόμα και το σώμα μας. Άλλο ένα προϊόν που έκανε τη μύτη μου χαρούμενη αυτό το μήνα είναι η κρέμα σώματος από τα H&M, την οποία την έχω αγοράσει όμως πέρσι, οπότε δεν νομίζω πως θα τη βρείτε φέτος. Μυρίζει απίστευτα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ένα κολπάκι που έχω εγώ, μπορεί να βοηθήσει και εσάς. Έχω πάρει ένα τετραδιάκι στο οποίο γράφω αλφαβητικά τις κρέμες που αγοράζω, είτε κάποια καλλιντικά και γράφω ας πούμε ότι αυτή την κρέμα σώματος από τα H&M την αγόρασα πέρσι στις 17 Μαΐου, παραδείγματος χάρισης λέω εγώ, και μπαίνω μέσα και βλέπω την ημερομηνία, βλέπω ότι το προϊόν λήγει μετά από 12 μήνες, οπότε ξέρω ότι μπορώ ακόμα να τη χρησιμοποιήσω, διότι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να θυμάμαι πότε την είχα αγοράσει. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ καλό κολπάκι να το κάνετε και εσείς, μιας και καλύτερα να ελέγχουμε λίγο τη λήξη των προϊόντων μας. Επόμενο προϊόν είναι το άρωμα Gucci Envy Me, το οποίο πιστεύω πως είναι άκρος ανοιξιάτικο, μιας και μυρίζει τριανταφυλάκι και λατρεύω στο συγκεκριμένο πάρα πολύ τη συσκευασία του. Νομίζω πως είναι απίστευτα girly και πάρα πολύ χαρούμενη συσκευασία. Δεν ξέρω εσάς που σας φαίνεται. Επόμενα προϊόντα είναι προϊόντα μακιγιάζ και θα ξεκινήσω να σας δείχνω τη βάση για σκιές, η οποία είναι από Pegisage, τη χρησιμοποιώ από τον Νοέμβριο, από ό,τι βλέπετε ακόμα έχει πάρα πολύ ποσότητα και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, μιας και κρατάει τη σκιά πάνω στα μάτια μου γύρω στις 6 με 7 ωρίτες σίγουρα. Επόμενο προϊόν είναι η σκιά από τα MAC, την οποία πραγματικά την έχω λατρέψει διότι είναι σε μπέζ χρώμα και κάνει ακριβώς για τη δουλειά που την έχω πάρει. Τη χρησιμοποιώ ή σαν βάση ή κάτω από το φρύδι, ώστε να δίνει έτσι λίγο παραπάνω λάμψη. Επόμενο προϊόν είναι το μολυβάκι για τα χείλη από Amy's, όπου από τη μία πλευρά έχει lip liner και από την άλλη έχει lipstick. Είναι αυτό που φοράω σήμερα. Νομίζω πως είναι και αυτό καθαρά ανοιξιάτικο, μιας και έτσι είναι ένα φούξια, τριανταφυλλή χρώμα, έτσι ένα περίεργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο γιατί είναι 2-1. Έχει και μολυβάκι, έχει και κραγιονάκι. Το επόμενο προϊόν είναι η BB Cream από Pegisage. Να σας πω ότι σχεδόν δεν έχει καθόλου κάλυψη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία για άνοιξη και καλοκαίρι, διότι προτιμώ αυτούς τους μήνες να είναι έτσι πιο απαλό το μακιγιάζ μου, να μην είναι τόσο βαρύ. Το μόνο που κάνει και πραγματικά το κάνει απίστευτα καλά, πέρα του ότι έχει την αντιλιακή προστασία και ενυδατώνει, κλείνει πάρα πολύ καλά τους πόρους και φαίνεται το δέρμα σας έτσι λίγο, ούτως ώστε νομίζω πως μια πουδρίτσα από πάνω είναι ό,τι πρέπει. Και σίγουρα στη θάλασσα το καλοκαίρι θα την ευχαριστηθώ. Επόμενο και τελευταίο προϊόν από τα καλλιντικά είναι ένα kit από τα MAC, αυτό εδώ πέρα, το οποίο εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ βραδινό τσαντάκι και μπορώ να σας πω ότι αν δεν είχε το αυτοκόλλητο από πίσω, σίγουρα θα το κρατούσα. Να σας δείξω μέσα πώς είναι. Έχει μέσα μία πούδρα bronzer, έχει 3 σκιές και εδώ πέρα έχει 2 κραγιονάκια και ένα πάρα πολύ ωραίο και πρακτικό πινελάκι εδώ στο κάτω μέρος, να σας το δείξω. Ορίστε. Νομίζω πως με έχει βολέψει απίστευτα πολύ. Αυτό το μήνα με έσωσε πάρα πολύ, διότι συνέχεια το είχα μέσα στην τσάντα μου. Επόμενο προϊόν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδείξει αγαπημένο του μήνα. Είναι η αγαπημένη ανοιξιάτικη μου τσάντα, είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία πιστεύω πως είναι απόλυτα ανοιξιάτικη, μιας και είναι γεμάτη λουλουδάκια πάνω. Είναι και σε ένα μπέζ χρώμα, όπου πιστεύω πως ταιριάζει με τα περισσότερα. Έχει και αυτά τα λουράκια.
και μπορώ να σας πω ότι με τη συγκεκριμένη μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ καλά βαράκια. Και επόμενο και τελευταίο προϊόν είναι μία μπλούζα. Είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, την αγόρασα από τα H&M και η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο παρέλαση 25 Μαρτίου, αλλά όχι. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ανοιξιάτικη και έτσι τα κρύα βράδια του καλοκαιριού πιστεύω πως θα την ευχαριστηθώ, μιας και το μπλε παραπέμπει πάρα πολύ σε καλοκαίρι. Στη βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή και να σας πω ότι οτιδήποτε πληροφορίες θέλετε για όλα αυτά θα τις βρείτε στο blog μου. Για όσα βέβαια θυμάμαι τις τιμές, διότι δεν τις θυμάμαι για όλες. Συγγνώμη. Κάτω από το βιντεάκι θα βρείτε τα link από το blog μου, από το Facebook, από το Twitter, από το Instagram, από το Facebook, από όλα αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να γίνετε μέλη ή να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να με ρωτήσετε το οτιδήποτε. Να σας ευχηθώ καλό και δημιουργικό μήνα. Ελπίζω ο Απρίλης να φέρει και την άνοιξη, μιας και ακόμα έξω καιρός είναι αρκετά μουντός. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε, να θυμάστε, η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά. Γεια σας! Pull the geisha and that man into the cauldrons of Japan, beneath the streets that only serve to keep the gravity at bay.